Καλημέρα, ζουμπούλια μου, τριτούλα. Σήμερα ξεκινώ ένα βλογκάκι διήμερο. Και τώρα, μόλις φάγαμε το πρωινό μας, εννοείται ότι είχε πιει γάλα, τώρα έφαγε μπανανούλα και μπικότο. Έχει φάει και η Παναγιώτα. Μαζεύει, υποτίθεται ότι μαζεύει το δωμάτιό της, τέλος πάντων. Και τώρα ξεκινάμε τις δουλίτσες. Έξω καιρός είναι βροχερός. Μουντός. Τέλος πάντων, άι να δούμε πότε θα έρθει αυτό το καλοκαιράκι. Έχουμε πιει τα καφεδάκια μας και πάμε να κάνουμε δουλίτσες. Γεια σας, πάω να κάνω δουλίτσες με την μπαμπά μου. Κάνε γεια σου, γεια σου. Πριν κάνουμε οποιαδήποτε δουλειά, αφού η Παναγιώτα μάζεψε το δωμάτιό της. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ανοίξα το σπίτι του Μπλούι. Εδώ είναι το μπάνιο μας, το παιδικό δωμάτιο, το σαλόνι, η κουζίνα και έχουμε δύο Μπλούι. Ορίστε. Ω, γεια σας, είμαι ο Μπλούι. Είμαι ο φίλος της Παναγιώτας. Κοίτα, έχω και εγώ Μπλούι. Εδώ, εδώ Παναγιώτα, εδώ φέρτα. Ω, και εγώ είμαι φίλος της Παναγιώτας. Είμαστε αδερφάκια. Δίδυμα μάλλον. Κάτι. Μετά θα έχουμε και την Μπλούι. Την αδερφή μας, καυτή. Α, ναι, είναι κορίτσια. Και αυτό είναι το παιχνίδι, το σπιτάκι. Και τώρα θα αφήσω τα τέκνα. Η μία είναι εκεί και παίζει. Η άλλη είναι εδώ και παίζει. Και εγώ πάω να παίξω με τις δουλειές. Τέλος πάντων, οπότε θα αφήνω να ξεκινήσω να κάνω καμιά δουλειά, αφού θα κάτσουν εδώ να παίξουν. Μαμά! Η Μπέμπα έχει πάρει ένα μωρό και παίζει. Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε? Λίγο βαρύ βέβαια. Έχει πάρει αυτό, τη Παναγιώτας. Γεια σας! Φίκα, μαμά! Αυτά, οπότε θα αφήνω να πάω να κάνω καμιά δουλειά. Αυτό που το παιδικό δωμάτιο κάθε φορά που το μαζεύω είναι λες και έχει πέσει βόμβα, πριν το μάζεψα. Ορίστε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί το μαζεύω αυτό το δωμάτιο. Αλήθεια δεν ξέρω. Ένα λεπτό κάνω. Ένα λεπτό. Δηλαδή το τελειώνω, μετά από ένα λεπτό είναι τέρμα. Τελείωσε. Τώρα έχω μαζέψει και το σαλιόνι πέρα από τα σιδέρωτα. Είναι ακόμα εκεί. Ναι, γιατί αυτή η νοικοκυρά είμαι. Δεν έχω βρει χρόνο να σιδερώσω. Τώρα ευτυχώς κρατάει η μαμά μου λίγο τις μικρές να μαζέψω ό,τι προλαβαίνω. Γιατί, εντάξει, παιδιά δεν γίνεται. Αν έχεις δύο παιδιά και το ένα είναι λίγο γκρινιάρικο και θέλει μονίμως χέρια και θέλει... Είναι λίγο δύσκολο να γίνουν και οι δουλειές και όλα, οπότε... Υπομονή και σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Το μεσημέρι θα μου κρατήσει η μαμά, αν δεν κοιμηθεί η Μπέμπα, θα μου κρατήσει την Μπέμπα, οπότε θα σιδερώσω. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται και δεν μπορώ να βάλω το μωρό στο μάρσιπο και να σιδερώσω, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Οπότε κάνω υπομονή ή να κοιμηθεί η Μπεμπούλα ή θα την κρατήσει η μαμά μου μια ωρίτσα για να σιδερώσω. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Λυπάμαι. Ναι. Εντάξει. Θα μου πει τα έχει 2 μέρες εκεί. Παιδιά, τα έχω 2 μέρες εκεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Ούτε μπορώ να τα βάλω στη θέση του σαν σιδέρωτα. Έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Γιατί άπαξ και μπήκαν στη θέση του σαν σιδέρωτα, ασιδέρωτα θα μείνουν. Οπότε μένουν εκεί και τώρα ξέρετε γιατί. Συνήθως εγώ δεν σιδερώνω. Τα βγάζω κατευθείαν από το στεγνοτήριο, καυτά καυτά που είναι και τα διπλώνω όμορφα και περιποιημένα. Και πέρα από τα καλά τα ρούχα που είναι για αγορά ρε παιδί μου, τα ρούχα του σπιτιού, μπιτζάμες, πετσέτες, αυτά δεν τζαλακώνουν. Άμα βγουν καυτά και τα διπλώσεις με προσοχή, τακτοποιημένα ωραία. Τώρα όμως επειδή έβαλα το πλυντήριο, είδατε, μεγάλο Σάββατο. Το στεγνοτήριο, έβαλα και στεγνοτήριο, φύγαμε για το χωριό.
όταν γύρισε, επειδή δεν το άνοιξα, είχε κρατήσει λίγη υγρασία. Ήταν και πολλά τα ρούχα βέβαια, έτσι. Οπότε το ξαναέβαλα την Κυριακή το στεγνοτήρι. Το βάλα δεύτερη φορά, σε λιγότερη ώρα. Πάλι φύγαμε για το χωριό, μείναν μέσα, κρυώσαν μετά τα ρούχα, βγήκαν τσαλάκα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να μαζευτούν έτσι. Πρέπει να σιδερωθούν. Οπότε, θα τα μάσω, θα τα καθαρίσω, θα τα... Οπ, πέσατε. Θα τα σιδερώσω και θα ξεμπερδεύουμε. Και τώρα θα βάλω σκούπα, γιατί τρώνε και οι δύο πλέον. Και γίνεται ο κακός χαμός. Οπότε θα βάλω μία σκούπα και θα βγω να πάω να πάρω λίγο κρέμες που θέλω για την Μπέμπα, γιατί τελειώσανε. Θέλω να πάω να πάρω κρέμες και θέλω να πάω και λίγο από την ουνά της Μπέμπας να πάρω κάτι αυγά, γιατί ξεκινάει αυγό το ρυρίτσι και τις έχουν πάει κάτι σπιτήσια. Οπότε θα πάμε και από εκεί. Και όλα good. Οπότε σας αφήνω να βάλω τη φίλη μου τη σκούπα. Γεια σας, είμαι η φίλη της Ιωάννας, η σκούπα. Και αυτό κάποια στιγμή δηλαδή θα ήθελα. Γιατί το ρομποτάκι εδώ δεν κάνει δουλειά. Δεν. Αλλά. Τέλος πάντων σας αφήνω. Γιατί πολλά λέω και σας κουράζω. Βάζω σκούπα και τα λέμε όταν φύγουμε από το σπίτι. Τώρα είναι 11 παρά, κοίμησα την Μπέμπα και πετάγομαι με την Παναγιωτούλα, την βλέπετε. Πετάγομαι να πάρω κρέμες και να πάω λίγο και από την ουνά της Μπέμπας και να γυρίσω σε ένα μισά ώρα και πρέπει να είμαι πίσω γιατί θα ξυπνήσει η Μπέμπα. Την Μπέμπα εννοείται ότι δεν την έχω αφήσει μόνη της, είναι με τη μαμά μου. Αλλά επειδή είναι λίγο καλομαθημένη η Μπεμπούλα, πρέπει να είμαι εδώ όταν ξυπνήσει, γιατί θα γκρινιάζει. Τέλος πάντων πάω γρήγορα και τα λέμε όταν επιστρέψω σπίτι. Ζουμπουλάκια μου, επιστρέψαμε στο σπίτι. Μόλις μπαίνω και πήραμε λίγο και σούπερ μάρκετ. Θα σας δείξω τι πήραμε. Λίγα πραγματάκια. Αρχικά, όπως σας είπα, πήγα στην ξαδέρφη μου και πήρα αυγουλάκια φρέσκα για την Μπέμπα. Γιατί, να τα, φρέσκα. Γιατί θέλω να τα τρώει φρέσκα. Ενώ, θα μου πείτε γιατί από το σούπερ μάρκετ είναι μπαγιάτικα. Ενώ από κοτέτσι εδώ, σπιτίσιο κοτέτσι. Όχι από... τέλος πάντων εμπορίου. Μετά πήρα ένα κόκκινο τετράδιο. Πήρα πατατάκια για την Παναγιώτα, είναι χωρίς σαλάτι. Ένα μαρουλολάχανο, τέλος πάντων, μία ρόκα. Πήρα μία μπαγκετούλα για το μεσημέρι. Κύκνος, φασόλια και πήρα 1, 2, 3 κουτιά κρέμα και 3 κουτάκια κρέμα για την Πέρδικα. Και μην νομίζετε δεν είναι για πολύ αυτά. Α, το κουτί με βγάζει 2 μέρες, βαριά 3, φανταστείτε. Είναι φαγανό το κορίτσι μου, τρολόι. Τέλος πάντων τώρα σιγά σιγά θα μπουν και άλλα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε και μπρόκολο και κάροτ και αρακά και σπανάκι και ντομάτα και άλλα λαχανικά με σούπα της. Θα αρχίσει να τρώγεται πιο καλά και μου είπε και αρνί. Κουνέλι, να τη βάλω διάφορα τέτοια. Οπότε θα ξεκινήσουμε και με αυτά. Και μέρα παραμέρα θα την δίνω
και που λέτε μέρα παρά μέρα θα της δίνω τον κρόκο από το αυγουλάκι, λίγο 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 λίγο, και στη συνέχεια θα φάει το ασπράδι. Στην Παναγιώτα βέβαια θυμάμαι ότι είχαμε ξεκινήσει πρώτα με το ασπράδι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι και καλά, αλλά έτσι νομίζω. Τέλος πάντων, τώρα πάω πάνω στη μαμά μου, αφού τα τακτοποίησα αυτά, να πάρω το σπανάκι που θα φάω σαλάτα. Θα σας δείξω πώς θα την κάνω. Και αυτά. Πάω και κατεβαίνω πάλι. Ζουμπουλάκια μου, ζουμπουλάκια μου, η ώρα είναι απογευματάκι, είναι 5. Δεν ξέρω τι ώρα είναι. Είναι 5 παρατέταρτο. Εγώ σιδερώνω ακόμα. Λίγα έχουν μείνει. Αυτά είναι όλα σιδερωμένα. Και αυτά εδώ πέρα είναι όλα σιδερωμένα. Έχω ταΐσει και την Μπέμπα το απογευματινό της. Και δεν κοιμήθηκε. Μισή ώρα κοιμήθηκε. Δεν πρόλαβα, εννοείται, σε μισή ώρα να τα τελειώνα. Εννοείται ότι το σπίτι είναι λίγο μπαχαλαίο ιδέες, γιατί παντού υπάρχουν παιχνίδια. Και τι να κάνουν παιδιά. Άμα έχεις παιδιά, έχεις παντού παιχνίδια. Οπότε θα υποστούμε αυτό. Να δω κάτι τι έπεσε. Τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, δεν με πειράζει αυτό. Έφαγα ένα τόστ εγώ, εν τέλει, δεν έφαγα κάτι άλλο. Και ακόμα κάνω δουλειές, μαζεύω, σιδερώνω. Εννοείται ότι η Παναγιώτα δεν μάζεψε ποτέ το δωμάτιο της. Ποτέ. Τώρα είναι και οι δύο πάνω στη μάνα μου και παίζουνε για να τελειώσουμε το σίδερο. Ορίστε, αυτό είναι το δωμάτιο της Παναγιώτας, αμάζευτο. Κακό το κεφαλιού της. Είναι ο προσωπικός της χώρος και άμα δεν το μαζέψει, δεν θα μαζευτεί ποτέ. Κάποια στιγμή θα μπει η σκούπα που λέω εγώ και θα τα μαζέψει όλα. Οπότε τώρα θα τελειώσει το σίδερό μου. Αυτό είναι το σίδερό μου. Στη ρέλα. Είναι τουλάχιστον 15 χρόνια σίδερο. Και παραπάνω. Όταν το πήρε αυτό το σίδερο η μάνα μου, εγώ ήμουνα πρώτη λυκείου. Το είχε πάρει πρικιό μου. Αλλά ζει ακόμα. Εντάξει, καλά πάει και αυτό. Θυμάμαι παλιά, παιδιά, τι κάναμε. Βάζαμε τα μαλλιά μας εδώ έτσι και τα χτενίζαμε τέλος πάντων και παίρναμε το σίδερο και τα ισιώναμε. Αχ, παιδιά, πόσες το κάνατε αυτό με το σίδερο. Πόσες ισιώνατε τα μαλλιά σας με αυτόν τον τρόπο. Για γράψτε μου από κάτω. Ή ήμασταν μόνο η δικιά μας η γενιά του 90 που το κάναμε. Εγώ είμαι του 88 γεννημένη, αλλά του 90 το κάναμε. Θυμάμαι με τη συγχωρεμένη την κολλητή μου την Αναστασία. Καθόμασταν, χτένιζε μία το μαλλί της αλληνής και το σιδέρωνε. Για να το έχουμε ίσιο, τρομάρα μας. Δεν υπήρχαν οι περαίσες τότε ή και να υπήρχαν δεν τις είχαμε αγορασμένες. Τέλος πάντων, είπαμε και το story time της ημέρας. Πάω να τελειώσουμε το σίδερο γιατί δεν θα τελειώσω ποτέ. Άντε. Κάπου εδώ έχω καταλάβει ότι δεν έχω κάνει κλείσιμο σε αυτό το βίντεο, οπότε έρχομαι από το μέλλον, τώρα που μοντάρω. Για να κλείσω αυτό το βιντεάκι, εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εμείς θα το πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Bye!